Πολύ μικρό. Τι να το κάνω αυτό. Λοιπόν, είμαι στο δωμάτιο που είναι οι ντουλάπες. Θα τις δείτε, θα τις ξεχάσετε. Είναι τραγικές, είναι απέσιες, είναι τρισάθλιες. Μη με κρίνετε, θα τις φτιάξω. Τώρα το πήρα απόφαση. Πάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε την πρώτη ντουλάπα, η οποία έχει κυρίως κάποια πράγματα δουλειάς και του άντρα μου. Τέλος, μέχρι εκεί, όσο είδατε, είδατε. Αυτή εδώ η κάτω, που είναι λίγο καλύτερη κατάσταση, τι έχει μέσα θα μου πεις. Έχει φορέματα δικά μου και διάφορα άλλα, ολόσωμες φόρμες και τα λοιπά. Πάνω εδώ είναι σεντόνια, πετσέτες και αυτά, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν ενδιαφέρον κανένα. Εδώ πέρα έχω βάλει μπουφάν, σακάκια και τα λοιπά, χειμερινά, τα οποία και αυτά πρέπει να φτιαχτούν. Και τώρα θα σας πω για ποιο λόγο με λέω τσιγκούνα, έτσι, και δεν έχω άδικο. Πήρα ένα σωρό σκατολοίδια. Είδα αυτό το κοντάρι που κατεβάζει τα πράγματα από ψηλά. Πόσο είχε, 2 ευρώ. Και τσιγκουνεύτηκα. Έλα μωρέ, λέω, τι θα το κάνεις. Και να που χρειάζεται, πρέπει να ξαναπάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είπαμε μπουφάν και τα λοιπά. Και κάτω, που είναι αυτή εδώ η ντουλάπα, η οποία έχει μπλούζες, πουκάμισα, μπλουζάκια, σουσουράκια, τσάντες και τα λοιπά. Αυτό εδώ το φύλλο. Αυτό είναι μια εικαστική παρέμβαση των κοριτσιών, πρέπει να φύγει πάρα αυτά. Αλλά δεν το έχω κάνει. Αυτό εδώ το φύλλο, δεν θα τα ανοίξω αυτό γιατί ντρέπομαι. Εδώ έχει τζιν και τα λοιπά και κάλτσες και αυτά. Και αυτά πρέπει να μπουν σε μια τάξη. Ζώντ, κοίτα εδώ. Τέλος πάντων, φτάνει. Φτάνει. Όσο είδατε, είδατε. Αρκετά ξεφτυλίστηκα. Πάω να τα φτιάξουμε. Νομίζω θα με πάρει, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα. Τέλος πάντων, όσο με πάρει. Αρχίζω. Το πρώτο βήμα έγινε, τα ξεχώρισα, έχω αφήσει αυτά που θα βάλω στην ντουλάπα και ανοίγω αυτό το μαγικό, μικρό. Πολύ μικρό. Τι να το κάνω αυτό. Κάνα λάθος τις διαστάσεις. Αυτό τι να μπει εδώ μέσα. Αλλά εδώ το άλλο είναι μεγαλύτερο. Για να δω, αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. Δεν φταίνει άνθρωποι όμως, έτσι. Θα σπάω, θα χωρέσει εδώ μέσα. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Φταίει το μυαλό μου, γιατί είμαι άχρηστη με τις διαστάσεις. Μου λέει ο άνθρωπος, 30 επί πόσο, επί τόσο. Τι κυρά μου, δες πόσο είναι 30. Τέλος πάντων, πάω, θα χωρέσει εδώ τώρα. Νομίζω πως δεν θα προσπαθήσω να το κλείσω, γιατί θα το χαλάσω. Έχει και παραθυράκι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό το βάλω εδώ πάνω. Μα, κάτσε κάτω από την πάρα. Εδώ. Καλό νομίζω. Μέχρι εδώ όλα καλά, εύκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πρέπει να ξεχωρίσω ποια θα κρατήσω και χειμώνα. Ενδιάμεσα του χαμού έφτιαχνα τα μαντήλια, τα βάλα όλα μέσα στο κουτί. Ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας, βρήκα αυτό εδώ. Δεν ξέρω ποιας εποχής είναι, δεν ξέρω από πότε το κουβαλάω μαζί μου στην ντουλάπα. Αλλά συνειρμικά μου ήρθε κάτι και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Όποια είναι της εποχής μου θα καταλάβει. Φανταστείτε το τώρα, βάλτε το εικόνα, κάντε το εικόνα, μαντήλι, front μπλούζα με τα σχέδια αυτά τα alien και φύλλα παπούτσια δίπατα. Εποχή 95. Μπορεί να είναι και από τότε όμως. Μπορεί, δεν ξέρω. Καλά, δεν το έχω πετάξει τόσα χρόνια, δεν πρόκειται να το πετάξω τώρα. Το βάζω στο κουτάκι. Σε αυτό το κουτί έβαλα μαντήλια και τα λοιπά, κασκόλ και τα διάφορα. Που δεν τα χρησιμοποιώ και πολύ, οπότε μπήκαν όλα εδώ.
Και σε αυτό εδώ το σακουλόνι έβαλα διάφορα προσωπικά υλικά. Λοιπόν, εδώ... Έχει κι άλλα. Αχ, θα τον ελαθώ, έχει κι άλλα πράγματα εδώ. Εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πάμε να τη δούμε από κοντά, τελείωσε η πρώτη ντουλάπα. Έβαλα όλα τα φορέματα, ολόσωμες φόρμες κτλ. Και τα κουτιά από κάτω. Τελευταία πινελιά, να βάλω το αρωματικούλι μου για να τελειώσω με την πρώτη ντουλάπα. Project είναι το project jean. Νταντάν. Α, κάτω κάτω έβαλα κάλτσες και καλσόν. Το φτιάξα αυτό το ντουλαπάκι. Κοίτα, κοίτα, τα καλτσούλες. Και καλσόν. Και τώρα πρέπει να βγάλω όλα τα jean και να τα κρεμάσω. Φύγαμε. Τα έχω και από την ανάποδη. Όταν σου λένε τσαπατσούλα, τι να πεις μετά εσύ. Πάμε να δούμε τι έκανα τώρα. Σε αυτές τις κρεμάστρες που πήρα, που έχουν τις πολλές θήκες, πέρασα όλα τα παντελόνια, υφασμάτινα, δερμάτινα κτλ. Αυτά δηλαδή που δεν είναι τζιν. Και θα μπουν από εδώ για να μείνουν στην άλλη ντουλάπα μόνο τα τζιν. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει. Σε ένα άλλο βιντεάκι μια κοπέλα είχα δει, παίρνει τα κρυκάκια από τις κουρτίνες μπάνιο που έχουμε στην ντουζιέρα και τι κάνεις, περνάς μέσα από το θυλάκι το τζιν, έτσι, και πάνω στην κρεμάστρα. Κάτσε, έτσι νομίζω, ναι. Το κρεμάς πάνω στη ράβα. Τελείωσε και η ντουλάπα με τα τζιν. Πάμε να το δούμε από κοντά, δείτε τι ωραία που φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, οπότε πάνω-πάνω επιλέγεις ποιο θες, τσακ το παίρνεις. Έβαλα και κάτι ζωνούλες και είπαμε τις κάλτσες και τα καλσόν κάτω-κάτω. Το είδατε λίγο την ντουλάπα μου την κρυφή, ε. Την ξέχασα ανοιχτή. Δέστε την. Χαμός. Θα τη φτιάξω. Μέρα δεύτερη. Συνεχίζουμε. Νομίζω ότι το project ντουλάπα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Τρίτη και η τελευταία ντουλάπα, μπλουζάκια. Τσάντες, ζακέτες, πουκάμισα. Έλα και τελειώνουμε. Επόμενο και τελευταίο ελπίζω, τσάντες. Εδώ έχω ένα κουτάκι που έχω όλα τα τσαντάκια, τα τσαντόνια. Είναι κάποια τα οποία δεν χρειάζονται. Αλλά έλα που είμαι μαζόχτρα και δεν μπορώ να πετάω. Και στην παρούσα φάση, μην κοιτάτε το χαμό πίσω μου, θα έλεγε κανείς ότι τελείωσα, τα έφτιαξα δηλαδή. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Λοιπόν, νούμερο 1, καλά σας δείχνω και αυτές τώρα. Έβαλα πετσέτες εδώ, τα έφτιαξα. Εδώ τα είδαμε, είναι τα κρεμαστά φορέματα, ολόσωμες φόρμες, φούστες κτλ. Και τα κουτιά που αγόρασα. Εδώ άφησα μόνο σεντόνια κουβέρτες. Στο τσάκα τσάκα αυτό. Τα τζιν που τα είδαμε μαζί με τα κουτιά από το τζάμπο. Εδώ έβαλα φόρμες, φούτερ, πουλοβεράκια, φανελάκια για κάθε μέρα. Κολάν. Τι είναι αυτό το σκουπίδι. Πέτα το. Και εδώ πέρα, στα γρήγορα, είναι τα διάφορα. Διάφορα. Αυτά που απαγόρασα από το τζάμπο. Εδώ καθάρισα τα διάφορα που υπήρχαν και άφησα μόνο τα παλτό και τα μπουφάν. Και εδώ έφτιαξα μπλουζάκια, πουκάμισα, ζακέτες, τσάντες και τσαντάκια. Λοιπόν,
Και κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα έλεγε τελείωσε, μπράβο, το μικρό. Καλό χειμώνα, αλλά όχι. Γιατί κοιτάξτε τι έφερα από την αποθήκη. Δαν. Αυτό εδώ το. Αχ, παιδιά μου. Βαλίτσα, τσάντα, παύλα, μπαούλο, παύλα, ό,τι θες πες το. Έχει μέσα ρούχα. Πάμε να δω τι έχει. Πάμε να ανοίξουμε τον μπαούλο, να δούμε τι υπάρχει μέσα. Δεν θυμάμαι τίποτα, τίποτα όμως. Πουλόβερ και φούτερ βλέπω και κάτι μπουφάν και... Πάμε να ανοίγω, φυλάκια. Απίστευτο! Τελείωσα! Η βαλίτσα δεν είχε, είχε κάτι βλακίες, κάτι ρόμπες. Να, εδώ τις έβαλα, κάτι ρόμπες και τα λοιπά και κάτι χοντρά. Τέλος, όλα έτοιμα. Μουα! Καλό χειμώνα!